Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα το βράδυ. Ένα live news. Μαζί θα είμαστε έως και τις 9, από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, προκειμένου να δούμε μαζί την επικαιρότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και το τι γίνεται στην κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς χθες μέσα από την συχνότητα του ένα channel παρακολουθήσατε την τετράωρη έκτακτη εκπομπή για το συλλαλητήριο για την Μακεδονία στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για περίπου 140.000 πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν στην πλατεία Συντάγματος στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο. Ωστόσο εντύπωση προκαλεί γιατί οι εικόνες που δόθησαν από το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας δεν φέρουν την ώρα. Δεν ξέρουμε δηλαδή την ώρα της πτήσης του ελικόπτερου από την, συμμετοχή του κόσμου. Και έτσι λοιπόν υπήρχε το βίντεο το οποίο δημοσιοποιήθηκε από την Ελλάς, από το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας που πετούσε πάνω από την πλατεία Συντάγματος και Πέριξ. Από την άλλη, οι διοργανωτές κάνουν λόγο για πάνω από 1 εκατομμύριο διαδηλωτές, δηλαδή Έλληνες πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από την άλλη, έχουμε τον κύριο Ζάεφ να στέλνει μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση ότι μην δίνεται σημασία στο συλλαλητήριο, πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Δεν ξέρω τι εννοεί ο κύριος Ζάεφ με το να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Και θέλω να δούμε την επόμενη μέρα τα του συλλαλητηρίου του Συντάγματος, αφού καλησπερίσουμε τον Αθανάσιο Δρούγο, τον διεθνολόγο μας. Καλησπέρα σας, κύριε Δρούγο, από την Καβάλα. Καλησπέρα από Αθήνα, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Συμμετείχατε, να ξεκινήσω από αυτό, συμμετείχατε στο συλλαλητήριο. Βεβαίως, έφυγα όμως λίγο νωρίτερα, διότι έπρεπε να εμφανιστώ στον τηλεοπτικό σταθμό Ε στη μεσημεριανή εκπομπή. Επειδή άκουσα τι είπατε, το συλλαλητήριο ήταν γιγαντιαίο, ήταν ογκώδες, ήταν με παλμό, ήταν εντυπωσιακό, ήταν καθαρά ελληνικό, δεν είχε κομματικές βιτρίνες ή κομματικές θέσεις. Και από εκεί και πέρα, τα όσα λέει η ελληνική αστυνομία και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ο Τόσκας είναι εκτός πραγματικότητας. Και πρέπει να, ας πούμε, προσωπική μου άποψη, το είπα και εδώ σε αθηναϊκούς σταθμούς, πρέπει να ντρέπονται για αυτά τα οποία λένε. Διότι αυτή τη στιγμή το θέμα είναι τόσο πολύ μείζον, αγγίζει διενευαίσθητες χορδές του Έλληνα πολίτη, από την Κρήτη μέχρι την Ορεστιάδα και από την Κέρκυρα μέχρι τη Δωδεκάνησο. Συνεπώς, ας πούμε, η ιστορία της Μακεδονίας είναι γνωστή, έχει χυθεί τόσο πολύ αίμα. Γι' αυτό το λόγο, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, πολύ σωστά το είπατε, επειδή συνάντησα, ήρθαν άνθρωποι και απλοί άνθρωποι, οι οποίοι μπήκαν και στα έξοδα και στην κούραση και στο ταξίδι για να είναι κοντά εδώ στο συλλαλητήριο. Συνεπώς, κατά την άποψή μου, για να κλείσω αυτό το θέμα, το συλλαλητήριο ήταν επιτυχές από πάση πλευρά, όπως και στην Θεσσαλονίκη προημερών, και στέλνει ανάλογα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση και όποιος είναι πρέπει να τα λάβει υπόψη, είτε στην Αθήνα είτε στα Σκόπια, είτε ο ειδικός διαπραγματευτής και διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Εθνών για το Σκοπιανό, ο κ. Νίμιτς. Τώρα, κύριε Δρούγο, να έρθουμε για να δούμε για την επόμενη μέρα του συλλαλητηρίου. Εντάξει, χθες παρακολουθήσαμε, μεταδώσαμε και εμείς σε μια τετράωρη έκτακτη εκπομπή σε απευθείας συνδέσεις το τι ακριβώς συνέβαινε στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, στην Βασιλίση Σοφία, στη Λεωφόρο Αμαλίας και γύρω από το Σύνταγμα, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα, παρακολουθώντας κανείς τις διεθνείς ειδήσεις, βλέπουμε τον κύριο Ζάεφ να λέει στην ελληνική κυβέρνηση ότι εντάξει, το συλλαλητήριο, ναι, είχε κόσμο, είχε συμμετοχή, είχε παλμό, αλλά μην δίνεται και ιδιαίτερη βαρύτητα σε ένα συλλαλητήριο το οποίο έγινε. Εμείς πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Εγώ αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι και δεν το αντιλαμβάνομαι, αν θέλετε, από την σωστή του κατεύθυνση. Το αντιλαμβάνομαι με αρνητική εικόνα για το τι σημαίνει για τη χώρα μου αυτό. Κοιτάξτε, σωστό, σωστό. Απόψε το βράδυ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και τα αποφεύγω αυτά, αλλά τέλος πάντων στο Sky θα υπάρξει μια, ας πούμε, αναφορά από επίσκεψη του δημοσιογράφου Παύλου Τσίμα και συνεντεύξη που έχει πάρει, μεταξύ των οποίων και των υπαρχηγών του Σοσιαλιστικού Κόμματος του κ. Ζάεφ, της Υπουργού Άμυνας Ραντμίλα Σερενκίνα, αν δεν κάνω λάθος, η οποία αυτή τη στιγμή λέει ότι αυτό που λέτε εσείς, δηλαδή ακριβώς με τον Ζάεφ, δηλαδή είτε η μία πλευρά είτε η άλλη, να ξέρει ότι δεν θα κερδίσει πολλά πράγματα, θα είναι σε πολλά θέματα ούτε λίγο ούτε πολύ χαμένη και θα δαχτεί κριτική ακατέρωθεν και προς πάσα κατεύθυνση. Τώρα ο κ. Ζάεφ αυτή τη στιγμή, κάτω από την πίεση του Νίμιτς και κυρίως της κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και άλλων διεθνών παραγόντων που πιέζουν για γρήγορη λύση,
για να διευκολύνουμε τους Σκοπιανούς σε κάποιες εντάξεις στο ΝΑΤΟ ή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα. Υποστηρίζει σημείο ότι δεν τα λαμβάνει αυτά υπόψη, γιατί πιθανότατα και στα Σκόπια να γίνουν παρόμοια συλλαλητήρια, αφού ήδη συγκεντρώνονται υπογραφές από διάφορους κύκλους, οι οποίοι δεν θέλουν καν τίποτα να αλλάξει το όνομα της, αυτό το οποίο το ψευδεπίγραφο της Μακεδονίας, της οποίας αυτοί υποστηρίζουν ότι, ότι είναι ενώ δεν είναι. Θέλω να σας πω το εξής, κοιτάξτε, τα Ρίχτερ, θα το πω έτσι, από τη σεισμική δόνηση και του συλλαλητηρίου της Θεσσαλονίκης, αλλά και του συλλαλητηρίου της Αθήνας, προφανώς είναι πολύ δυνατά. Ήταν εθνικό προσκλητήριο το συγκεκριμένο και δεν μπορεί να το αγνοήσει ούτε ο κ. Ζάεφ και η κυβέρνηση, η Οριακή, την οποία έχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα στα Σκόπια μαζί με δύο από τα τέσσερα αλβανόφωνα κόμματα. Μην ξεχνάμε αυτή ότι το κόμμα του κ. Ζάεφ είναι δεύτερο. Έτσι, το ΒΜΡΟ εξακολουθεί παρά τα χάλια του Κουρεύσκη να βγήκε πρόσφατα στις τελευταίες 7 μηνών εκλογές, βγήκε πρώτο κόμμα. Κατόπιν, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα. Διαφωνώ με την ελληνική πλευρά και βέβαια με τους Σκοπιανούς, δεν το συζητώ, στο θέμα ότι εμένουμε σε διαπραγμάτευση, διότι όλα τα ονόματα που ακούσατε κι εσείς και τα οποία ήταν και στην εσωτερική επιστολή την οποία έστειλε ο κύριος Νίμιτς προς Έλληνες και Σκοπιανούς, νομίζω αυτή τη στιγμή πολύ είναι προκλητικά, θρασίτατα, αποσταθεροποιητικά και μπορεί να δημιουργήσουν άπειρα προβλήματα. Είτε λέγεται Κόρνα, είτε λέγεται Σεβέρνα, είτε λέγεται Βαρντάσκα, είτε λέγεται Μακεδονία Σκόπια, είτε Νόβα Μακεδονία και οτιδήποτε άλλο. Δεν πρέπει η Ελλάδα να υποχωρήσει από θέσεις οι οποίες έχουν μέσα τον όρο Μακεδονία, διότι μπορεί σήμερα τα Σκόπια να είναι πολύ αδύναμα και να μην μας απειλούν στρατιωτικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτή τη στιγμή την πλαστογραφία της ιστορίας της Μακεδονίας και την παραχάραξη της γεωγραφίας θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά. Όπως και οι Αλβανοί όταν μπήκαν το 2009 στο ΝΑΤΟ, κανένας δεν περίμενε ότι θα συνεχίσουν να λένε για ανυπόστατα θέματα τσάμιδα. Κύριε Δρουγό, σεβόμενος τις θέσεις σας, την εμπειρία σας και τις απόψεις σας απόλυτα, θέλω να μου πείτε το εξής. Ναι, ναι. Ανοίγουμε ένα θέμα ξαφνικά για την ονομασία των Σκοπίων, γιατί στην ουσία, να το πω πάρα πολύ απλά για να γίνεται και αντιληπτό, τα Σκόπια καίγονται για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Ναι. Από την άλλη έχουμε έναν διαμεσολαβητή, τον Μάθιου Νίμιτς πια, ο οποίος μεγάλωσε και μεγάλωσε πάρα πολύ ηλικιακά, 25 χρόνια τώρα, να επιμένει στις ίδιες θέσεις, στις ίδιες απόψεις, είναι γνωστές πια επί 25 ετίας. Απ' την άλλη όμως, αν μου επιτρέπετε κύριε Δρουγό, έχουμε, εμείς το έχουμε πει εδώ και σε παλαιότερες συνομιλίες και το έχουμε πει και σε δελτία ειδήσεων και σε ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού, ότι τα Βαλκάνια είναι ένα καζάνι που βράζουν και θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη ευαισθησία και ιδιαίτερη προσοχή για την εξωτερική μας πολιτική. Δεν είναι το θέμα Σκοπίων μόνο αυτή τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όλα τα Βαλκάνια έχουν θέμα μαζί μας, όλα τα Βαλκάνια είναι υπό επιτήρηση από άνωθεν παράγοντες και παίζουν ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Βλέπετε για παράδειγμα την Αλβανία. Ναι, ναι. Έχουμε θέμα με τους ομογενείς εκεί, έχουμε θέμα με τη Χιμάρα, έχουμε άλλες απειλητικές απόψεις από την κυβέρνηση του Έντι Ράμα. Έχουμε ανοιχτά μέτωπα γενικά και δεν ξέρω αυτά τα μέτωπα πού θα οδηγήσουν και πώς θα κλείσουν, κύριε Δρούγκο. Θα σας πω, επειδή είπατε πολύ σημαντικά θέματα, τα παίρνω έτσι λίγο τιμηματικά. Σε ό,τι αφορά το θέμα του ΝΑΤΟ, ο συγκεκριμένος ομιλητής που έχετε τώρα και συζητάμε, ας πούμε από τους ανθρώπους που 27 χρόνια στη ζωή μου καθημερινά ασχολούμαι με το ΝΑΤΟ. Και ας μη συμμετέχω σε πάρα πολλές συμπόσια του ΝΑΤΟ. Είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι άλλες χώρες πρέπει να μπουν στο ΝΑΤΟ. Τα παράδειγμα δεν θα σας απέκλεια, ας πούμε, για παράδειγμα εννοώ τη Σουηδία ή τη Φιλανδία ή ακόμα και την Ουκρανία παρά τα προβλήματα που έχει με τη Ρωσία, από το να μπουν οι Σκοπιανοί στο ΝΑΤΟ. Οι Σκοπιανοί δεν μπορούν, η συμμαχία είναι σοβαρός οργανισμός. Σας το λέω, επί 27 χρόνια δουλεύω καθημερινά με ΝΑΤΟ και βλέπω από τη στιγμή ότι δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας που είναι πασπερμία εθνοτήτων, κοινοτήτων και οτιδήποτε άλλο και να φέρει πρόβλημα. Με τους 5.500 στρατιωτικούς που έχει στρατό που έχουν τα Σκόπια δεν προσφέρουν τίποτα απέναντι στην απειλή που είναι η ρωσική επιρροή στα Βαλκάνια ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί Αμερικανοί να θέλουν από το Δούναβι μέχρι το Αιγαίο και από την Αδριατική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα να υπάρχει έτσι η τάση η φιλοδυτική και επειδή ανησυχούν για τη ρωσική επιρροή στη Σερβία, ακόμα και στην σερβόφωνη δημοκρατία της Βοσνίας, και ακόμα και επικρούσεις και στα Σκόπια θα σας πω, η ρωσική επιρροή είχε διεισδύσει σημαντικά, είναι θέμα ολόκληρη συζήτηση αυτό, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ σημεί, με αυτούς τις χώρες που έχει βάλει μέχρι τώρα, είτε λέγεται Πολωνία, είτε λέγεται Λιθουανία, είτε αυτή τη στιγμή λέγεται Σλοβακία ή Τσεχία, είναι χώρες οι οποίες έχουν πολύ μικρές κοινότητες, άλλες, και αυτή τη στιγμή έχουν ένα συνολικό συμπαγή πληθυσμό. Εδώ τώρα στην προηγούμενη περίπτωση, με δεδομένα τα προβλήματα μεταξύ Αλβανών και Σλαβογενών, ό,τι και να είναι αυτοί οι άνθρωποι απάνω, στα Σκόπια προφανώς αυτή υπάρχει πρόβλημα. Και για το ΝΑΤΟ επήγονται τα Σκόπια να μπουν, γιατί κινδυνεύουν με διάλυση λόγω Σλαβοφώνων και Αλβανοφώνων.
Το θέμα δεν είναι, δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από πλευρά σα μέσα στη συμμαχία. Άρα, ενώ είμαι υποστηρικτή τη συμμαχία σε πάρα πολλά πράγματα και δεν το έκρυψα ποτέ στη ζωή μου, σαν αναλυτή, από εκεί πέρα θεωρώ ότι τα Σκόπια δεν πρέπει να μπουν στο ΝΑΤΟ ή τουλάχιστον να μπουν υπό διαδικασίε που θα μα δημιουργήσουν εμά πρόβλημα. Το δεύτερο για τον κύριο Νίμιτς, είπατε πολύ σημαντικό. Ο κύριος Νίμιτς, θα σα πω ένα πράγμα. Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήταν νεαρός διπλωμάτης, είχε αρκετά καλές θέσεις υπέρ της Ελλάδος. Όταν μάλιστα επί Καραμαλή αποχωρήσαμε κακώς τότε, μετά την κρίση στην Κύπρο, 1974-1980, από το στρατιωτικό σκέλος συμμαχίας, ο κύριος Νίμιτς σε πολλά θέματα τότε ως σύμβουλος στο ΝΑΤΟ είχε υποστηρίξει την Ελλάδα πάρα πολύ να γυρίσει στη συμμαχία και σε βάρος των Τούρκων. Τα τελευταία δυστυχώς χρόνια έχει κουραστεί πάρα πολύ, δεν έχει να προσφέρει τίποτα παραπάνω. Πάντοτε έλεγα ότι ο κύριος Νίμιτς πρέπει αυτή τη στιγμή να αποσυρθεί, 79 χρονών άνθρωπος. Τα ίδια και τα ίδια λέει, στις ίδιες τάσεις υπέρ των ψευτομακεδόνων στέκεται. Κατόπιν τούτου, στο θέμα του κ. Νίμιτς, θεωρώ ένας Ευρωπαίος μετριοπαθής, ας πούμε, άνθρωπος, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας, αξιοπρεπής και με διασυνδέσεις οι οποίες έχει και Ευρώπη και Αμερική, θα έπρεπε να τον είχε ήδη αντικαταστήσει. Και με προξενεί για εντύπωση κάτι άλλο να σας πω. Το γεγονός ότι ο κ. Νίμιτς, μην ξεχνάμε ότι με την παρουσία του αυτή εδώ, επί 26-27 χρόνια, ανακυκλώνει τα ίδια και τα ίδια, δεν έχει να πει τίποτα παραπάνω. Και σύν τις άλλες παίρνει θέσεις πολλές φορές υπέρ των Σλάβων, των Σκοπίων εννοώ των Σλάβων, με αποτέλεσμα να μας δημιουργεί προβλήματα και μια αντιπάθεια γιατί ακριβώς δεν παίρνει ίσες αποστάσεις. Έχω μελετήσει 29 διαμεσολαβητές των Ηνωμένων Εθνών, προσωπικότητες οι οποίες χειριστήκαν διάφορα θέματα σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι ο μοναδικός Αμερικανός. Όλοι οι άλλοι είναι από τρίτο κόσμο ή ξέρω εγώ από Ασία, από Αφρική, από Ευρώπη κτλ. Και είναι ο μοναδικός ο οποίος παραμένει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στη θέση αυτή, ενώ είναι ο μόνος Αμερικανός. Αυτό πρέπει να μας βάλει, δεν είμαι εναντίον συνωμοσιολογικών σεναρίων, αλλά αυτή τη στιγμή σε καχυποψία πρέπει να μας βάλει τι ακριβώς παίζεται πίσω από τον κύριο Νίμιτς. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ούτε αυτή τη φορά θα καταφέρει να πετύχει την κατάσταση, να φέρει κάποια επίλυση του Σκοπιανού και μάλιστα σε βάρος Ελλάδος. Τώρα από εκεί και πέρα, σε αυτό το τελευταίο που είπατε, όντως τα Βαλκάνια έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ της κυβέρνησης κεντρικής και των Σερβοβόσνιων και Κροατομουσουλμάνων. Δεν έχει επιληθεί το θέμα. Στο Κόσοβο μπορεί να έχει αναγνωριστεί το Κόσοβο από 120 χώρες, αλλά αυτό δεν έχει αναγνωριστεί από Ρωσία, από Ισπανία, από Κίνα, από Ινδία, από εμάς, από την Κύπρο. Άρα υπάρχουν προβλήματα και εκεί. Υπάρχει το πρόβλημα που σωστά είπατε αναφορικά με το ρόλο της Αλβανίας και την υποστήριξη ακραίων αλβανικών κύκλων που θέλουν αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουν τάσεις μεγένθηση του αλβανικού γεωγραφικού χώρου. Και βεβαίως στο σημείο πέρα έχουμε και για μένα είναι το ελάχιστο πρόβλημα αυτό, αν το δούμε σε άλλα επίπεδα που πρέπει να επιληθούν προβλήματα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν θα το έθιγα καθόλου σε αυτή τη φάση να επιληθεί. Αντίθετα, θα κοιτούσαμε τι μπορεί να γίνει στο Κόσοβο ή στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, όπου εκεί θα πρέπει να ασχοληθούν οι Αμερικανοί πώς να επιλύσουν τα προβλήματα μεταξύ των Σέρβων και των άλλων. Κατόπιν τούτου, νομίζω είναι πολύ απαράδεκτο να επιδιώκεται σε βάρος της ελληνικής θέσης. Να μπουν οι Σκοπιανοί στο ΝΑΤΟ. Διότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι από το 1952 στη συμμαχία. Παρά τα προβλήματα με την Τουρκία και παρά τις αδικίες που έχουν γίνει μέσα στο ΝΑΤΟ και τις έχω τονίσει σε άπειρες συσκέψεις και διασκέψεις, η χώρα μας ας μείνει σταθερή σύμμαχος συμμαχίας. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να μέλος συμμαχίας, δεν πρόκειται η Ελλάδα να πάει κάπου αλλού. Άρα καταλήγω, ξέρετε, σε αυτό που λέω ότι έχουν αρκετά προβλήματα τα Βαλκάνια. Ας λύσουν πιο κρίσιμα, πιο επικίνδυνα, πιο αποσταθεροποιητικά κάποια άλλα. Και το θέμα εδώ πέρα μέσα νομίζω να πάει στο μέλλον και θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Μέχρι να τελευταίο... 191 χώρες από τις 193 κάτι τελευταίο μπορεί πριν να αναγνωρίσουν τα Σκόπια. Αν δεν τα έχει αναγνωρίσει η Ελλάδα, με εμάς έχει το πρόβλημα. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε το πάνω χέρι σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε, βλέπετε, αποσταθεροποίηση των Βαλκανίων προς τη χώρα μας στο επόμενο διάστημα. Ένεκα και της διαδικασίας της ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και της ονομασίας. Εγώ πιο πολύ δεν με ανησυχεί από σταθεροποίηση, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Άλλωστε επιβίωσαν 26 χρόνια οι Σκοπιανοί και μπορούν να επιβιώσουν και άλλα τόσα. Και αυτοί οι οποίοι ξαφνικά φαντάζονται μεγάλες Αλβανίες ή μεγάλες Βουλγαρίες δεν είναι τόσο εύκολα πράγματα. Αντιθέτως, αυτή την προκειμένη περίπτωση θα το επιτρέψουν και αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι μας πιέζουν σήμερα. Γιατί ίσως πολλοί από αυτούς δεν θα ήθελαν να δουν τα Σκόπια να εξαφανίζονται τελείως από το χάρτη και να έχουμε αυτή τη στιγμή μια Αλβανία που να πιάνει το Κόσοβο και τα δυτική Φερόν και μια Βουλγαρία η οποία μπορεί να υπέγραψε στα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου του 2017 την ειδική συμφωνία φιλίας και συνεργασίας παρά τα προβλήματα που έχουν λόγω γλώσσας ή ηθαγένειας και ψευδομακεδονισμού οι Βούλγαροι με τους Σκοπιανούς. Από εκεί πέρα στην προκειμένη περίπτωση δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Άρα πιο πολύ με ανησυχεί σε αυτό που λέτε μια τυχόν προβληματική κατάσταση στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου αυτοί οι Σέρβοι κάπου ξεφεύγουν
και ζητάνε πολλά περισσότερα από αυτά που θα μπορούσαν να πάρουν, ή αυτή τη στιγμή μέσα στο Κόσοβο, σε περίπτωση κατά την οποία εξακολουθήσει να υπάρχει, ας πούμε, δυσφορία σχετικά με το τι γίνεται στην βόρεια πλευρά του Κοσόβου, όπου υπάρχει ένα 10% πληθυσμός σερβικός, αναφέρουμε βόρεια του ποταμού Ιμπάρ, στη Μητροβίτσα και πάνω. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρξουν προβλήματα και νέες εντάσεις. Κύριε Δρουγκό, στη Μητροβίτσα υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό Σλάβων που ζουν, αν δεν κάνω λάθος. Ασφαλώς. Αλλά κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, ότι ακόμα και η Κροατία, που είναι σταθερή χώρα, προφανώς ας μην και αυτή αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα λόγω του πολέμου του 1992. Για μένα πιο ανησυχή είναι η κατάσταση, επειδή έχω επισκεφθεί πολλές φορές τα Βαλκάνια και πολύ πρόσφατα και το Σεράγεβο και την Πρίστινα και το Βελιγράδι, και μιλώ και με τους Σέρβους και είχα κάνει και ομιλίες πρόσφατα στη Σερβική Στρατιωτική Ακαδημία. Θα σας πω το εξής, ότι η ανησυχία μου είναι πιο πολύ για εκεί. Δεν είναι τόσο πολύ εδώ για να αποσταθεροποιηθούν τα Σκόπια, διότι τα έχουν κρατήσει τα Σκόπια λόγω διαφόρων, ας πούμε, συμφερόντων που συνδέονται. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί μια χώρα τόσο πολύ διασπασμένη και μια πασπερμία αυτή τη στιγμή Σλαβογενών, Αλβανών, Τουρκόφωνων, Αρωμάνιων, κάποιων Ελλήνων από την εποχή του εμφυλίου πολέμου και κάποιων άλλων, ας πούμε, να συστήσουν κάτι σταθερό. Άρα γι' αυτό λέω ότι μην βιαζόμαστε, άλλοι βιάζονται και τέλος πάντων σε εθνικά θέματα δεν πρέπει να κάνουμε υποχωρήσεις εύκολα γιατί θα τα βρούμε σε χειρότερη μορφή μπροστά μας. Μάλιστα. Κύριε Δρουγκό, παρακολουθούμε το θέμα αυτό, το οποίο έχει ανοίξει ξαφνικά στην Ελλάδα, το όνομα της ονομασίας. Φαίνεται πως θα έχουμε εξελίξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν τελικά θα κλείσει το θέμα κοινή συνενέση μεταξύ Ηνωμένων Εθνών, Σκοπίων και Ελλάδας, για το όνομα της ονομασίας εννοώ, και αν μέσα στην διαδικασία της ονομασίας υπάρχει όρος Μακεδονία, αν και πληροφορίες δικές μου αναφέρουν ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έχει αντιπροτάσεις στον κύριο Λίμιτς. Δεν ξέρω βεβαίως αν αυτές γίνουν αποδεκτές. Παρακολουθούμε πάντως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από το σκοπιανό ζήτημα. Σίγουρα, γιατί διπλωματικά θα έχουν εξελίξεις, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει η χώρα μας σε αυτή τη φάση να επιτρέψει την ιστορία και την καπηλεία της Μακεδονίας εκ μέρους των Σκοπιανών, γιατί μην ξεχνάμε κάτι τέτοια θέματα αναμοχλεύονται και μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα τα οποία ίσως και ακόμα σήμερα δεν φαίνονται, αλλά είτε λέγεται αλυτρωτισμός, είτε λέγονται τα άρθρα 4, 9, 49 και 119, είτε το προήμιο του Συντάγματος των Σκοπίων, τα οποία έχουν μέσα τάσεις περίεργες. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι δεν το χειριστήκαμε διαδοχικές κυβερνήσεις ελληνικές, δεν το χειριστήκαν καλά το ζήτημα. Διότι το 1992, 1993, 1994 ζητήσαμε μόνο να φύγει ο ίδιος της Βεργίνας, ενώ θα έπρεπε να ζητήσουμε τότε να απαλληφθούν άρον-άρον και να μην ξαναεπανέλθουν ποτέ αλυτρωτικά άρθρα τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Κατόπιν τούτου θα έχουμε εξελίξεις και δεν αποκλείω ακόμα, δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, αποφεύγω και τις προφητείες, είμαι εναντίον τέτοιων πραγμάτων. Δεν αποκλείω και το γεγονός να έχουμε και πολιτικές εξελίξεις μέσα στην Ελλάδα μέσα στο 2018 εξαιτίας και άλλων θεμάτων, αλλά κυρίως και του θέματος της Μακεδονίας μας. Μάλιστα. Κύριε Δρούγκο, ευχαριστώ θερμότατα για αυτήν την επικοινωνία και την πολύ σημαντική κουβέντα την οποία κάναμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο θα επιστρέψουμε με το ένα live news. Πρέπει να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε ένα live news συνέχεια. Πάμε τώρα μετά τον κύριο Δρούγκο, τον διεθνολόγο μας, και το τι ακριβώς έχει συμβεί στο συλλαλητήριο του Συντάγματος στην Αθήνα. Πάμε ευθύς αμέσως σε απευθεία σύνδεση με τον νομό των Σερών. Εκεί μας περιμένουν δύο κυρίες, βλέπω. Την συνάδελφό μας, την Φανία Σπογαλή, και την κυρία Παναγιώτα Παπακοσταντίνου, είναι πρόεδρος Θρακικής Εστίας Σερών. Καλησπέρα και στις δύο κυρίες της παρέας. Καλησπέρα, Τάσο, κυρίες και κύριοι από τις ΣΕΡΕΣ. Δεν είναι η πρόεδρος, είναι μέλος του ΔΣ της Θρακικής Εστίας Σερών, η κυρία Παπακοσταντίνου, και είναι από τις πόσες χιλιάδες τελικά, έχω μπερδευτεί, που ήταν στο συλλαλητήριο της Αθήνας, από τις κάποιες χιλιάδες και να σου, των Ελλήνων πριν, που ήταν στο συλλαλητήριο της Αθήνας. Πριν πείτε οτιδήποτε, να πω ότι εμείς οι τηλεθεατές ακούμε και θρακιώτικη μουσική στις ΣΕΡΕΣ. Και αυτό μας θυμάει και ιδιαίτερα. Έτσι.
Έτσι, έτσι. Νομίζω σου φτιάξα τη διάθεση. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο κτίριο, στην έδρα της Θρακικής Εστίας. Κάτω γίνονται τα μαθήματα αυτή την ώρα. Και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με λίγο με την κυρία Παπακοσταντίνου, η οποία όχι μόνη της, με πολύ μεγάλη θρακιώτικη παρέα εδώ από τις Σέρες, αλλά και με πολλούς άλλους πολίτες. Κατέβηκε στο συλλαλητήριο της Αθήνας χθες. Να δούμε λοιπόν πώς το ζήσανε, πώς ξεκίνησε καταρχήν. Καλησπέρα σας. Και να πούμε βεβαίως ότι αυτό ήταν η συνέχεια της Θεσσαλονίκης. Ήμασταν όλοι μαζί στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, δώσαμε το παρόν και δεν ήταν δυνατόν να μην δώσουμε και το δυναμικότερο παρόν στην Αθήνα, στο συλλαλητήριο που είναι για το θέμα της Μακεδονίας. Ξεκινήσατε από εδώ νύχτα λοιπόν. Ακριβώς. Ξεκινήσαμε 12.30 ώρα το βράδυ από εδώ, από τις Σέρες. Και φτάσαμε εκεί πέρα το πρωί. Ήμασταν από τους πρώτους που φτάσαμε. 9 η ώρα ήμασταν στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος, όπου και φυσικά είχε και άλλους κόσμους εκεί πέρα. Ήταν και οι κριτικοί, ήταν και διάφοροι άλλοι πολίτες εκεί πέρα από πιο νωρίς, από πιο μακρινά μέρη. Έτσι, για να μαθαίνουμε λίγο, να έχουμε εικόνα από πρώτο χέρι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είχε παιδάκια, είχε οικογένειες, είχε τίποτα ακροδεξιά στοιχεία, είχε... Τι γινόταν, πείτε μας λίγο, ήσασταν εκεί. Το μεγαλύτερο ακροδεξιό στοιχείο που είδαμε ήταν ένας μπέμπι στο καρότσι. Είχε τέτοιες εικόνες. Για τέτοιες εικόνες μιλάμε, ήταν οι οικογενειάρχες, ήταν απλοί πολίτες, οι καθημερινοί άνθρωποι που βλέπουμε γύρω μας, οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, χορευτές, διάφοροι, ο κόσμος απλώς, που ήθελε να βγει και να φωνάξει για το δίκαιο, για να φωνάξει για ένα πολύ σοβαρό εθνικό θέμα. Συναντήσατε κόσμο από όλη την Ελλάδα, να πούμε. Από όλη την Ελλάδα, από πολλά μέρη, όχι μόνο από τη Μακεδονία, γιατί η εντοπιότητα πιστεύω δεν είναι ο κυρίαρχος ρόλος. Είχαν έρθει από τη Θράκη, είχαν έρθει από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη, από τη Θεσσαλία, από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Από το Καστελόριζο, από λοιπόν, διάφορες περιοχές Ελλάδας, από κάθε γωνιά. Και από τη Λίμνο έχει τη σημασία του να δούμε από ποιες περιοχές της χώρας συμμετείχαν άνθρωποι σε αυτό που θα έλεγε κανείς το δημοκρατικό συλλαλητήριο, για το οποίο κάθε Έλληνας που ζει σε αυτή τη χώρα, σε αυτά τα ιεραχώματα, είχε τη δική του θέση και τη δική του άποψη. Κανείς φαντάζομαι δεν παρακινήθηκε από το Καστελόριζο ή από τη Λίμνο, από την Αλεξανδρούπολη, από την Κομωτινή, από τη Δράμα, από τις Σέρες. Και μάλιστα να σας πω ότι όσοι δεν κατάφεραν λόγω συγκυριών να φτάσουν στην Αθήνα με τα λεωφορεία για να συμμετέχουν σε αυτό, να συμμετάσχουν σε αυτό το συλλαλητήριο, έχω να σας πω ότι κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου στις πλατείες αρκετών πόλεων της χώρας στήθηκαν γιγαντοοθόνες όπου παρακολουθούσαν την διαδικασία και την πορεία του συλλαλητηρίου και μαζεύτηκαν σε πολλές των περιπτώσεων πάρα πολλοί άνθρωποι σε πολλές πλατείες της Ελλάδας. Σε άλλες περιπτώσεις 2, 3, 5, 7 χιλιάδες οι οποίοι με ελληνικές σημαίες συμπαραστεκόταν στους Έλληνες που ήταν στην πλατεία Συντάγματος, Φανή. Και αυτό έχει τη σημασία. Επίσης, να πούμε, Τάσο Παλαιστίδη, ήταν πολύς ο κόσμος που αυθόρμητα κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, από νωρίς το πρωί και από το απόγευμα του Σαββάτου ακόμη, το είδα εγώ με τα μάτια μου εδώ στις Σέρες, βγάλανε σημαίες στο μπαλκόνι, λες και είναι εθνική εορτή. Μόνο στις εθνικές εορτές βγάζουμε τη σημαία στο μπαλκόνι. Από το Σάββατο το απόγευμα όμως και καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής, είδα πολλές σημαίες σε πολλά μπαλκόνια εδώ στην πόλη των Σερών και φαντάζομαι ότι αντίστοιχη εικόνα θα υπήρχε παντού. Δεν ξέρω αν πρέπει να μετρηθούμε κι εμείς σε αυτούς που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο, που δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάμε εκεί, αλλά βγάλαμε τη σημαία στο μπαλκόνι για να δηλώσουμε κάτι εμείς και χιλιάδες άλλοι, φαντάζομαι, Έλληνες πολίτες. Αυτό που έχει σημασία όμως και πρέπει να μεταφέρουμε είναι ότι μακάρι να είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με όλους από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών που κατέβηκαν στην Αθήνα και δεν ήταν λίγοι. Να το πούμε και αυτό. Δεν ήταν καθόλου λίγοι, ήμασταν πάρα πολλοί. Δεν ήμασταν 140.000 που λένε. Ήταν τουλάχιστον πάνω από 1 εκατομμύριο ο κόσμος. Οπωσδήποτε ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν είχαμε χώρο και πολλές φορές και να αναπνεύσουμε. Δεν μπορούσαμε από την πίεση του κόσμου και από το πλήθος. Ήταν και ένα πολύ σημαντικό πράγμα ήταν ότι και πίσω από την εξέδρα, το οποίο δεν δείξανε, ήταν το ίδιο ασφιχτική η πίεση. Όπως και στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Είχε πάρα πολύ κόσμο και πίσω από την εξέδρα. Αισθανθήκατε ανασφάλεια που λέγανε για τους αντιεξουσιαστές, ότι θα είναι επικίνδυνα, θα είναι... Όχι, καμία ανασφάλεια. Νιώθαμε πάρα πολύ ασφαλείς καθ' όλη τη διάρκεια. Από την πρώτη ήταν στιγμή. Ήταν ειρηνική διαδήλωση. Ήταν άκρως ειρηνική και δημοκρατική. Με ηρεμία φωνάζαμε, ξέρω εγώ, τα συνθήματα για αυτά. Ακούγαμε τους ομιλητές. Δεν νιώσαμε καμία έτσι. Κανένα φόβο. Κανένα φόβο.
Θέλω λίγο να μας μεταφέρετε τη στιγμή, γιατί εμείς το ζήσαμε ως τηλεθεατές, βλέποντας τον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, τον σπουδαίο αγωνιστή Μίκη Θεοδωράκη, να ανεβαίνει στο Βήμα, στην Εξέδρα και να λέει όλα αυτά που είπε. Περίπου μισή ώρα μίλησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Εσείς που το ζήσατε εκεί, που τον βλέπατε εκεί ζωντανά μπροστά σας, πώς νιώσατε? Νιώθαμε ένα συνεχόμενο ρίγος στο κορμί μας. Κάθε του λέξη, κάθε του κουβέντα διαπερνούσε το μυαλό, την καρδιά, τα πάντα. Έβινε παλμό η ομιλία του. Ξεσήκωνε τον κόσμο. Έτσι, να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε και συναισθήματα, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ο καθένας βέβαια από εμάς το ζήσε διαφορετικά, ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο και ξαφνικά μετά βεβαίως έρχονται όλα αυτά τα ισοπεδωτικά που ακούσαμε κυρίως από την κυβερνητική πλευρά. Τα οποία μετά αυτά σας κάνουν λίγο να νιώθετε ότι μάταια πήγατε, μήπως, ότι δεν έπρεπε, ίσως. Δεν ξέρω. Δεν νιώθουμε καθόλου αυτό το πράγμα ότι πήγαμε μάταια. Πιστεύουμε ότι πήγαμε και δείξαμε και μιλήσαμε με το λαό, με τη φωνή μας. Τώρα το τι λένε, το παίρνουμε και λίγο στα αξία. Δηλαδή, νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν. Εμείς που ήμασταν εκεί, αυτά που ακούγονται και γράφονται, δεν έχουν καμία εικόνα με την πραγματικότητα, με αυτό που ζήσαμε εμείς. Θα μου επιτρέψεις, Τάσο Παλαιστίδη, να πω, ναι, ότι κάποιοι επιχειρηματίες των Σερών, δεν θα αναφέρουμε ονόματα γιατί οι ίδιοι το επιθυμούν, βάλανε τα λεωφορεία, πληρώσανε τα λεωφορεία για να είναι κάποιοι συμπολίτες μας στο συλλαλητήριο της Αθήνας και μάλιστα μας τόνισαν ότι δεν θέλουν να πούμε το όνομά τους. Δηλαδή το κάναν εντελώς μέσα από την καρδιά τους προκειμένου και αυτοί χωρίς, να συμβάλλουν χωρίς, στην λες, φανή δαπανηρή μου, μεταφορά. Οι άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν να στηρίξουν οικονομικά, και όταν εννοούμε οικονομικά δεν είπαμε να βγάλουν 3 και 5 και 10 χιλιάδες ευρώ να δώσουν στους διοργανωτές, αλλά οι ίδιοι επιχειρηματίες που έχουν περισσότερη ευαισθησία από κάποιους άλλους ίσως, μίσθωσαν ή εν πάση περιπτώσει ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα της Οργανωτικής Επιτροπής του Συλλαλητηρίου της Αθήνας και πλήρωσαν το ανάλογο αντίτιμο στο κτέλ ή σε τουριστικά πρακτορία προκειμένου να αναβλώσουν οι ίδιοι τα λεωφορεία για να μετακινηθεί ο κόσμος από τις Σέρες ή από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας στην Αθήνα, χωρίς ωστόσο οι ίδιοι, αντιλαμβάνομαι με τα λεγόμενά σου, να επιθυμούν να δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους και οι ιδιότητές τους ή οι επιχειρήσεις τους. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Ακριβώς και μας το τόνισαν κιόλας, ότι δεν θέλουν να δημοσιοποιηθούν, δεν θέλουν να προβάλλουν αυτή τους την πρωτοβουλία και την κίνηση. Να πούμε ότι το κόστος για έναν άνθρωπο που ξεκινούσε από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Σέρρης, από τη Δράμα, από την Καβάλα, από την Αλεξανδρούπολη, ακόμη χειρότερα, δεν είναι σοβαρά υπολογίσιμο. Όση έκπτωση και αν κάνει το κτέλ, που κάναν τα κτέλ, πολύ σημαντικές εκπτώσεις, παρόλα αυτά ήταν πολύ αυτό υπολογίσιμο. Σωστά το επισημαίνεις, γιατί έχουμε πει ότι πρέπει κάποια στιγμή να αναλύσουμε και στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης αλλά και στο συλλαλητήριο αυτό της Αθήνας, ότι τα κτέλ, αρκετά κτέλ στην Ελλάδα πραγματοποίησαν εκπτώσεις έως και 50% μόνο για το συλλαλητήριο. Επίσης να πούμε ότι και πολλά τουριστικά γραφεία τα οποία διέθεταν και διαθέτουν δικά τους τουριστικά λεωφορεία προσέφεραν ειδικές τιμές, ελκυστικές τιμές για τους ανθρώπους που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το συλλαλητήριο με χαμηλό κόστος, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι Έλληνες και αυτοί οι άνθρωποι θέλησαν να συμβάλλουν στην με την συμμετοχή τους σε αυτό το συλλαλητήριο της Αθήνας. Έτσι. Και να σου πω, Τάσο, δεν ξέρω αν ακούγεται, όση ώρα μιλάμε οι χοροδιδάσκαλοι κάτω της Θρακικής Εστίας Σερών μαθαίνουν σε παιδιά δημοτικού, σε πεντάχρονα, επτάχρονα, δεκάχρονα παιδιά και το ακούμε, το Μακεδονία ξεκουστεί. Δεν είναι τυχαίο, φαντάζομαι, ξέρουν γιατί είμαστε εδώ. Είμαστε μία μέρα μετά το συλλαλητήριο της Αθήνας. Όπως είναι δυνατόν, όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν για προσωπικούς τους λόγους, ρωτούσαν, αγωνιούσαν να μάθουν τι έγινε για μας που πήγαμε. Και έτσι με το δικό τους λιφαράκι θέλουν έτσι απλά να χορέψουν ένα χορό. Το πιο βιάσιμο, το Μακεδονία ξακουστεί. Μακεδονία που είναι ελληνική, φυσικά. Έτσι ακριβώς. Η συζήτηση έχει πάρα πολλές παραμέτρους, να σου πω, γιατί εμείς ζήσαμε μέσα από τη δουλειά μας στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και το ζήσαμε από πρώτο χέρι. Και με τους υπόλοιπους συναδέλφους, φυσικά, του ένα Channel, τον Κώστα τον Λουκούμη, τον Νίκο από την Αλεξανδρούπολη, τον Νίκο τον Τζακυρόπουλο, τον Νίκο τον Καραγατσίδη, τη Φανή την Ασπογαλή, τον Κώστα Λουκούμη, τον Κυριάκο Κουτσούροφ, τον Σταύρο τον Τζιρέλη,
Όλη αυτή η ομάδα των συνεργατών μας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έτσι, ζήσαμε το σωλητήριο της Θεσσαλονίκης, έτσι, όπου υποτίθεται ήμασταν, πώς ήμασταν τώρα εκεί, δεν θυμάμαι πόσους ανακοίνωσε η αστυνομία, ότι ήμασταν 45.000 μέσα στη Θεσσαλονίκη, καλά. Τόσο είπε η αστυνομία. 80 είπε τελικά. Okay, λοιπόν, όσους θέλουν, τόσοι ήμασταν. Εγώ θα πω ότι ζήσαμε στιγμές να μην έχουμε ίντερνετ, να μην έχουμε δίκτυο τηλεφωνίας, να μην μπορούμε να μεταδώσουμε εικόνα, παρόλο που ήμασταν τρεις live κάμερες στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Ζήσαμε απίστευτες στιγμές. Κάτι που στο 1 εκατομμύριο ή όσους θέλει τέλος πάντων η αστυνομία να λέει στην Αθήνα δεν συνέβη ή δεν συνέβη σε τέτοιο βαθμό όπως συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Γεννώνται πάρα πολλά ερωτηματικά. Μα πάρα πολλά ερωτηματικά. Και έβγαλε και ένα δελτίο τύπου σήμερα η διοργανώτρια αρχή του συλλαλητηρίου, η Παμακεδονική Ένωση. Ένα δελτίο τύπου όπου καταγγέλει ότι κατά τη διάρκεια, μετά την ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη, και ενώ ακόμη το συλλαλητήριο ήταν σε εξέλιξη, ναι, με μπράβους ανέβηκαν στη σκηνή κάποιοι από τους επόμενους ομιλητές, τους οποίους κατονομάζει. Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να το δούμε τις επόμενες μέρες με τον κύριο Τάτσιο, ο οποίος ακόμη δεν έχει ξεμπερδέψει, δεν έχει τελειώσει με τα διαδικαστικά του συλλαλητηρίου της Αθήνας. Αλλά νομίζω ότι αύριο μεθαύριο θα είμαστε σε θέση να συνομιλήσουμε μαζί του και να ξεκαθαρίσουμε λίγο και αυτό το θέμα, γιατί ανέβηκαν πάνω στην εξέδρα κάποιοι άνθρωποι που δεν ήταν στο πρόγραμμα και που δεν ήταν στην επιθυμία των διοργανωτών να συμμετέχουν ως ομιλητές. Σε αυτό το οποίο λες, Φανία Σπογαλή, βάλε μια τελεία. Σε αυτό το οποίο λες, είδαμε κάποια στιγμή στις ζωντανές μας συνδέσεις, στις δορυφορικές συνδέσεις από την πλατεία Συντάγματος, πάνω στη σκηνή, ενώ ο συνάδελφός μου, ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης από τον Ελλάς FM, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος ήταν και ο εκπρόσωπος τύπου του συλλαλητηρίου, καλούσε τους ανθρώπους που ήταν πάνω στην εξέδρα να αποχωρήσουν, γιατί υπήρχε πρόβλημα. Έτσι. Το βιώσαμε εμείς ζωντανά στον αέρα. Κάποια στιγμή υπήρχε μια αντιπαράθεση έντονη, αλλά αντιλαμβάνεστε, άλλο η πλατεία Συντάγματος και άλλο μέσα στο στούντιο, να μπορούμε από την εικόνα που μας μετέφεραν οι συνάδελφοί μας τεχνικοί από δορυφορική σύνδεση να βλέπουμε να υπάρχει μια αντιπαράθεση επάνω στη σκηνή. Δεν είχαμε αντιληφθεί από εδώ τι συμβαίνει. Είναι αυτό το οποίο λες εσύ τώρα και θα δούμε τις επόμενες μέρες και με τον κύριο Τάτσιο και τον Δημήτρη Φιλιππίδη τι ακριβώς συνέβη και ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι απρόσκλητοι εκτός λίστας ανέβηκαν επάνω στη συγκεκριμένη σκηνή του συλλαλητηρίου και σχεδόν να με πάρουν βία, λόγο όπως ή λέει το να δημιουργήσουν τύπου πρόβλημα. Εμένα η εντύπωση είναι ότι είναι να δημιουργήσουν πρόβλημα, όχι να μιλήσουν. Επάνω. Ναι, ναι. Και μάλιστα επιφυλάσσεται η διοργανώτρια αρχή για το ποια θα είναι η εξέλιξη, ενδεχομένως να προσφύγουν και στη δικαιοσύνη, από ό,τι δηλώνει μέσα από το δελτίο τύπου η Παμακεδονική Ένωση. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ενδεχομένως αυτοί που επιβουλεύονται το συλλαλητήριο και τις όποιες αυθόρμητες κινήσεις των πολιτών να βασίζονται πάνω σε τέτοια πράγματα. Για προβοκάτσια μιλάει το δελτίο τύπου. Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά και γιατί είναι μια πολύ διαφορετική, αλλά ιδιαίτερη και με ιδιαίτερη αξία παράμετρος του συλλαλητηρίου. Θέλω να μείνουμε όμως σε γιορτινή ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε την κυρία Παπακοσταντίνου κοντά μας από τη Θρακική Εστία και να ρωτήσω, ήταν άλλη πολιτιστική σύλλογη στο συλλαλητήριο? Είδατε Πόντιους, είδατε Βλάχους, Αρακατσάνους από άλλες πόλεις, από άλλες περιοχές? Οι σύλλογοι κυρίως ευθύνονται για την διοργάνωση, να μαζέψουν πιο γρήγορα κόσμο, για να γίνει πιο άμεσα κάποια μεταφορά, κάποιο συλλαλητήριο, όπως έγινε με το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, στην Αθήνα, ο απλός ο κόσμος ήθελε τόσο πολύ να βγει από το σπίτι του, να αφήσει τον καναπέ του και να βγει, να φωνάξει, να δικαιωθεί. Και αυτό δεν ευθύνονται τόσο οι σύλλογοι. Αφήνεται ο καθένας μας προσωπικά. Απλά στα πλάνα της τηλεόρασης, να πούμε ότι εγώ είχα τη χαρά να δω και αυτό το πλάνο, με το λάβαρο της Θρακικής Εστίας, όπως και πολλά άλλα πλάνα πολιτιστικών συλλόγων, και νομίζω ότι έκαναν έντονη την παρουσία τους και ήταν ένα μήνυμα και αυτό. Ακριβώς. Είδαμε πολλά λάβαρα. Του πολιτισμού και τα στοιχεία που διεκδικούμε. Πολλά λάβαρα. Πολλά λάβαρα από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο και από τα Γιάννενα μέχρι τα Δωδεκάνησα. Να το πούμε αυτό, ό,τι και αν λένε, όποιοι θέλουν να λένε. Έχουμε ανθρώπους που ήταν εκεί, που το ζήσανε, που το φωτογραφίσανε, που θα είναι στη μνήμη τους για πάντα. Και γι' αυτό αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε, κυρία Σπογαλή, για να ακούει και ο κόσμος την αλήθεια. Κυρία Σπογαλή μου. Ζούμε για τις παραβώσεις, υπηρετούμε τις παραβώσεις, τις αξίες, τις αρχές. Δεν είναι δυνατόν να μην υπερασπιστούμε και τα τοπικά θέματα. Η Μακεδονία ήταν ένα εθνικό θέμα. Ακριβώς. Έτσι. Παρακαλώ.
Λοιπόν, κυρία Σπογαλή μου, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω και γιατί τώρα θα σας το πω και στον αέρα, δεν έχουμε θέματα εμείς εδώ, τα λέμε όλα. Αυτό μάθαμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Τώρα βέβαια ζηλεύουμε που είστε εσείς εκεί, στην Θρακική Εστία των Σερών. Οι χοροδιδάσκαλοι μαθαίνουν τις νεότερες γενναίες από εμάς τις παραδόσεις μας και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν και παρακολουθούν και μαθαίνουν την παράδοσή μας, συζητώντας φαντάζομαι, αντιλαμβάνονται και το τι έγινε στο συλλαλητήριο της Αθήνας, του Συντάγματος, για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα συλλαλητήρια για την Μακεδονία, η οποία είναι μία, είναι ελληνική. Άλλωστε υπάρχει και σχετική δήλωση της κυρίας Μαρίας Κόλλες Τσαρούχα, της Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης. Θέλω να κρατήσεις τις επαφές με την κυρία Παπακοσταντίνου και να υποσχεθούμε ότι πολύ σύντομα άλλη εκπομπή του σταθμού που θα βρίσκεται στον ομό των Σερών, να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο και θα παρακαλούσα πάρα πολύ στον αέρα το 7 μέρες φανή να αφιερωθεί στην Θρακική Εστία των Σερών. Το καλύτερό μου είναι αυτό. Αυτό είναι το καλύτερό μου. Έχω να σου πω ότι από μικρή ηλικία, από την ηλικία του δημοτικού σχολείου, ήμουν μέλος της Θρακικής Εστίας. Ήμουν στο χορευτικό τμήμα της Θρακικής Εστίας, ως γνήσια θρακιώτισσα και από μητέρα και από πατέρα, και η κόρη μου αργότερα, και γενικώς είμαστε της Θράκης εμείς και το ξέρεις πολύ καλά. Να πω βεβαίως, για να μην αδικήσω και τους άλλους συλλόγους των Σερών, ότι όλοι συμμετείχαν, ο καθένας με τον τρόπο του και όπως μπορούσε, και έχουμε πολύ δυνατούς παραδοσιακούς συλλόγους της Σέρες, την Βλάχη, την Πόντι, όλοι. Το έχουμε πει από το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Φανή μου, το έχουμε πει από το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης ότι πάρα πολύ γρήγορα όλοι οι σύλλογοι του νομού Σερών οργανώθηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν οι ίδιοι στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Δεν άκουσα τη δέσμευση ότι θα έχουμε... Σύντομα. Κυρία Σπογαλή μου, δεν έχω ακούσει δημόσια τη δέσμευση ότι ένα 7 μέρες φανή θα είναι αφιερωμένο για τις παραδόσεις, για τα φαγητά της Θρακικής Εστίας. Εγώ θα το πάω και παραπέρα. Όχι απλώς θα είναι μια ολόκληρη εκπομπή με τη Θρακική Εστία, αλλά θα με δείτε και με θρακιώτικη παραδοσιακή στολή να χορεύω ζωναράδικο και παϊτούσκα. Και αυτό θα σας το πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο κυρίες της απόψινής μας σύνδεσης από την πόλη των Σερών, από τον νομό των Σερών. Πολύ σύντομα θα περιμένουμε τη Φανία Σπογαλή, αυτό που υποσχέθηκε στον αέρα, να έχουμε και σε μια εκπομπή την Θρακική Εστία του νομού των Σερών σε μια από τις επόμενες εκπομπές του σταθμού μας. Μείνετε μαζί μας, σύντομες διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Ο χρόνος βεβαίως πιέζει. Πάμε, σας παρακαλώ, ευθύς αμέσως στην Αλεξανδρούπολη, στον συνάδελφό μας τον Νίκο Τσακυρόπουλο. Δεν τον βλέπουμε, τον ακούμε να υποθέσω τώρα έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη. Νόμιζα ότι θα δω Νίκο Τσακυρόπουλο, αλλά ακούω μόνο. Ναι. Συνεδρίαση για τη συγχώνευση των συνεταιριστικών τραπεζών Εύρου και Δράμας. Έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Εύρου. Τη συνεταιριστική τράπεζα. Έτσι ακριβώς. Η οποία ξεκίνησε στις 6.30 το απόγευμα, έκτακτη γενική συνέλευση. Ναι. Το σχέδιο να περιλαμβάνει την δημιουργία μιας περιφερειακής τράπεζας. Εδώ να πούμε, Τάσο, ότι αυτό είχε ανακοινωθεί επίσημα και πριν από περίπου ένα μήνα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν στις 5 Ιανουαρίου, μετά τη συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι των δύο συνεταιριστικών τραπεζών μαζί με τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Μέτιο. Σύμφωνα με το σχεδιασμό και αν φυσικά συμφωνήσουν τα μέλη της Συνεταιρικής Τράπεζας Εύρου, θα προχωρήσουν στην ίδρυση τριών νέων καταστημάτων στις περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, στις πρωτεύουσες μάλλον των περιφερειακών ενοτήτων. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τι ώρα θα τελειώσουν και τι απόφαση θα πάρουν. Μάλιστα. Νίκο Τσακυρόπουλε, παρακολουθούμε αυτό το θέμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Για τις δύο συνεταιριστικές τράπεζες Περιφέρειας Εύρου και Δράμας. Θα δούμε αύριο ποια θα είναι η εξέλιξη από την συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, την έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύρου, για να δούμε αν τελικά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα έχουμε μία ενιαία συνεταιριστική τράπεζα που θα καλύπτει πολλές ανάγκες και φαντάζομαι ότι θα έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την έκτακτη ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα που επιλέξατε για ακόμα ένα βράδυ εμάς για την ενημέρωσή σας. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Κώστα Λουκούμε. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.